Γεια σας από το Unpack My Review. Και μετά την ολία από Unpack, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία ρυθμιζόμενης έντασης ή αλλιώς dimmable στα βαθιά ελληνικά. Λοιπόν, λάμπα η οποία είναι RGB, αλλάζει χρώματα δηλαδή, και έχει και ένα Bluetooth ηχείο που μπορεί να συνδεθεί μέσω του κινητού μας ή κάποιας άλλης συσκευής και να παίξει και μουσικούλα. Και επιπλέον, παίζει και με εφαρμογή, αλλά έχει και χειριστήριο. Βασικά, υπάρχουν δύο τύποι. Link θα σου έχω στην περιγραφή. Η μία έκδοση είναι με το χειριστηριάκι όπως το βλέπεις εδώ και η τιμούλα είναι γύρω στα 29 ευρώ. Κουπονάκι θα φροντίσω, θα δω, δεν ξέρω. Αν θα βρω, θα υπάρχει και αυτό στην περιγραφή, δίπλα στο link. Και υπάρχει και η δεύτερη έκδοση που δεν περιλαμβάνει αυτό εδώ το χειριστηριάκι, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι υπάρχει, δεν μπαίνω στη διαδικασία να έχω το κινητό μου δίπλα και μπορώ να κάνω όλες σχεδόν τις διαδικασίες από αυτό εδώ. Η διαφορά τους, 2 ευρώ. Άρα μην το κοιτάξεις καθόλου. Κάτε με. Και για να συνεχίσω, θα ήθελα να πω πως θα βρεις εκεί έξω πάρα πολλές τέτοιες λάμπες. Δουλεύουν όλες, προς επιτοπλίστων. Είναι όμορφες, παράγουν μια χαρά φως. Το ηχιάκι πολλές φορές είναι που πονάει, αν και επειδή έχει τα βιδάκια εδώ η συγκεκριμένη, μπορεί κάτι να γίνει και να βάλεις κάτι ποιοτικότερο αν θέλεις. Προσωπικά την επέλεξα γιατί έχει αυτά τα γεωμετρικά σχήματα πάνω, νομίζω ότι τα βλέπετε, θα το κάνω και ένα ζουμάκι, ναι, okay, που μπορεί άνετα να μπει και σε ένα παιδικό δωμάτιο, αλλά και σε ένα οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο επιθυμείς εσύ. Δεν θα το καθυστερήσω πολύ, θα το πλαταριάσω, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Θα την ανοίξουμε, μάλλον όχι, όχι. Πρώτα θα σου πω δύο πραγματάκια όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τα ξέρεις ή για αυτούς που αρέσκονται στους αριθμούς, και θα προχωρήσουμε με τη σύνδεση να την τσεκάρουμε, να δούμε αν δουλεύει και πόσο καλά δουλεύει. Πάω λοιπόν ευθύς αμέσως, πολύ πολύ γρήγορα. Η μόνη διάσταση που σε ενδιαφέρει εδώ είναι η διάμετρος, που είναι στα 32,5 εκατοστά. Η κατανάλωση είναι στα 30 βατ, παράγει θερμοκρασία χρώματος από 3 μέχρι 6.500 Kelvin, άρα από θερμό μέχρι τελείως ψυχρό. Η ρύθμιση σε ένταση φωτεινότητας είναι από 1.900 μέχρι 4.000 lumens. Μας λέει ο κατασκευαστής ότι έχει μια διαβροχοποίηση IP55, προσωπικά δεν είδα τίποτα και νομίζω ότι θα το δούμε ανοίγοντάς τη κιόλας. Δεν ξέρω, μερικές φορές τα χαρακτηριστικά που δίνουν είναι πραγματικά ό,τι να είναι, οπότε κάπου θέλει και μια προσοχή. Και τα υλικά της είναι PC πλαστικό και σίδηρος η βάση από κάτω που κρατάει τα LED. Έρχεται με το τηλεχειριστήριο, τα είπαμε για τις εκδόσεις. Έχει ένα μανιουαλάκι στα αγγλικά που μας έχει και το QR για να κατεβάσουμε την εφαρμογή, την οποία τη βρίσκουμε απλά πληκτρολογώντας στο Play Store iLink και μας βγαίνει. Okay. Και εδώ μέσα μας έχει 4 βιδούλες και 4 ούπα. Έχει 4 ούπες στο κάτω μέρος, μαρκάρεις, τρυπάς και τι βάζεις. Πολύ απλά και πολύ όμορφα. Να φύγουν λοιπόν αυτά στην άκρη και πάμε να την ανοίξουμε, να τη δούμε μέσα. Για να ανοίξει, πάρα πολύ απλά, στρέφω ανάστροφα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρειάστηκε, γιατί όταν έκανα το unpack είχαν βάλει όλα αυτά εδώ πέρα μέσα και λέω τι έγινε, αφού την είχα παραγγείλει με χειριστήριο. Γαμώ τον μπελά μου. Λοιπόν, το ηχιάκι μας που είπαμε ότι έχει τα 4 βιδάκια και αν βρούμε με τις ίδιες διαστάσεις και δεν μας καλύπτει, γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο αυτά τα ηχεία που βάζουν μέσα, μπορούμε να το αλλάξουμε. Ναι. Okay, θα το συνδέσουμε και μέσα βλέπουμε τη συστοιχεία των LED και το κυκλωματάκι μας που κάνει τη διαχείριση της φωτεινότητας και του Bluetooth. Και εδώ θα συνδέσουμε το ηχιάκι μας. Στο πίσω δε μέρος, εδώ έχει τις προτρυπημένες, 4 μου έχει μέσα, 3 τελικά είναι, 1, 2, 3, μία εξτρά σε περίπτωση που κάτι συμβεί, okay. Και εδώ θα το συνδέσουμε στην κλέμα μας, στο ταβάνι. Πάμε να το συνδέσουμε και εμείς να δούμε εάν και πόσο δουλεύει. Φύγαμε. Και γίνεται το φως.
Λοιπόν, έχω φτιάξει από ό,τι είδατε μια μικρή μπαλαντεζούλα με μια κλέμα για να μπορώ να τσεκάρω τέτοια πράγματα. Θα κλείσω τα πλαϊνά μου τα φώτα. Μήπως να κλείσω και το πάνω. Όχι, όχι, θα το αφήσω. Ασφαλώς δεν είδατε το πώς συνδέεται το ηχιάκι, αλλά δεν μπορούσα να σου το δείξω. Ήταν πάρα πολύ μικρό το καλώδιο. Και αυτή εδώ είναι η λάμπα μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω από τα βασικά, να ξεκινήσω από το πλεονέκτημά του. Το τηλεχειριστήριο εδώ παίρνει δύο μπαταρίες 3α, να φέρω δύο. Και καταρχάς να δούμε αν... ωραία, ανοίγει, κλείνει μια χαρά. Εδώ τι έχουμε. Άψογα, ναι. Μειώνω την ένταση του φωτισμού. Πολύ όμορφα. Παιδιά, είναι αρκετά φωτεινή. Πάρα πολύ φωτεινή θα έλεγα. Από εδώ ρυθμίζουμε προφανώς ένταση και αλλαγή track. Θα το δοκιμάσουμε. Warm θα με πάει λογικά, ναι. Θερμό. Και ρυθμίζω ξανά ένταση. Ψυχρό. Και αλλάζει κλίμακες πατώντας το. Δηλαδή, ωραία. Μέχρι τελείως ψυχρό. Εδώ είναι τα 6.500 Kelvin. Ενώ όταν το πάω στο warm, πάει με τη μία. Όχι, όχι. Απλά ήταν ωραία. Και από εδώ αλλάζει έτσι. Κάνει frame rate η κάμερα, το βλέπω. Αλλά, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτόν τον τομέα. Μάλλον, αν ανάψω λίγο τα πλευρικά μου, θα το διορθώσουμε. Δεν νομίζω, όχι. Όπως και να έχει. Mode. Ναι. Μπορείς να το αλλάξεις από εδώ. Σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες. Και το RGB που είναι... κάνει αυτά τα ωραία τα κόλπα. Θα κλείσω λιγάκι για να μπορέσετε να το δείτε. Αλλάζει χρωματισμούς. Όμορφη, πολύ όμορφη θα έλεγα. Πάμε λοιπόν λίγο για στην εφαρμογή. Που την έχω εδώ. iLink είναι αυτή εδώ με τη λαμπίτσα. Για να δούμε λιγάκι. Α, ναι. Αφού δεν την έχει συνδέσει, πες. Τι περιμένεις. Bluetooth Connect. Ωραία. Σύζευση και σύνδεση, ναι, και γκλουμ, συνδέθηκε. Off, άψογα, άρα και η εφαρμογή μια χαρά. Ρύθμιση φωτεινότητας, άψογα. Χρωματική παλέτα, νομίζω ότι το βλέπετε. Ή βασικά χρώματα, για να αλλάξω κατευθείαν. Ωραίο χρώμα. Ναι. Λοιπόν, cool warm. Ναι. Ωραία. Το αλλάζω. Φωτεινότητα και από εδώ. White. Ναι, λίγο μπλε. Sunlight. Sunset και τα λοιπά. Music. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Να δούμε θα παίξει. Τι έγινε. Κράσαρε. Ναι. Ναι, αυτές οι εφαρμογές θα έχουν τα θέματα για τους. Ναι. Γι' αυτό λέω εγώ... Έλα ρε φίλε. Τέρμα, τέρμα. Πάμε. Λοιπόν, γι' αυτό μου αρέσει πάντα τα πράγματα να τα δείχνω όπως ακριβώς είναι. Από ό,τι είδατε το πέρασε και πολύ γρήγορα, έκανα πάρα πολλές φορές επανεκκίνηση στην εφαρμογή, μου έκλεινε από μόνη της, για κανένα beep λόγο δεν λέει να παίξει μουσική. Τώρα,
τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Συνήθως αυτές οι εφαρμογές δεν είναι απόλυτα συμβατές με τις τελευταίες εκδόσεις Android. Θα δοκιμάσω να φέρω λιγάκι να δω μία παλαιότερη έκδοση, να δω πώς παίζει μουσική, θα μπορεί να το δούμε μέχρι το τέλος. Όπως και να έχει, προχωράμε, εδώ μας έχει σκηνή, rainbow, κάποια έτοιμα σενάρια, flowing, heartbeat, ναι, red, green και blue, προφανώς αυτό είναι το heartbeat, alarm. Αναπνοή, ναι, σιγά, ντυμάρι, από χαμηλά προς ψηλά, μια χαρά και αλλάζει χρώμα. Sunset και music. Ναι, εδώ μπορεί ίσως με τη μουσική να παίζει αυτό το ρυθμικό, δεν το ξέρω, γιατί η μουσική δεν μας κάνει το χατήρι. Θα το κάνω ακόμη μια δοκιμή και θα δοκιμάσω λίγο με ένα άλλο κινητό, με παλιότερο Android και θα το δούμε πάλι. Ναι, δεν. Επιστρέφω. Και επιστρέφω από εκεί που είχα μείνει. Άλλαξα μόνο τηλέφωνο, έχω φέρει ένα Lenovo που έχει Android 8 πάνω. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή, νάτι, έχω κάνει τη σύνδεσή μου. Και πάμε να δούμε αν ισχύει αυτό που λέω. Πάμε music, έχω κατεβάσει ένα τραγουδάκι. Πάμε να δούμε αν παίζει. Και από ό,τι βλέπουμε, παίζει μια χαρά. Αυτό που θέλω να δω τώρα είναι εάν... πάμε λίγο εδώ, πάμε... Ναι. Όχι, ευχαριστώ. Και πάμε να δούμε αν κατευθείαν από YouTube μπορούμε να παίξουμε. Και το φωτορυθμικό δουλεύει μια χαρά κιόλας, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οπότε, ναι, εδώ σε Android 8 παίζει μια χαρά. Αυτό που θα κάνω τώρα, θα κάνω ακόμη μια παύση, είπα να μην το πλαταριάσω, απλά μου αρέσει να μην αφήνω πράγματα στην τύχη. Οι περισσότεροι που με παρακολουθούν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, δεν λέω η καλύτερη λάμπα του αιώνα πάρτι. Θα πρέπει να δούμε πώς και γιατί δουλεύει. Θα κάνω το εξής, θα φέρω ξανά το MIUI 8 μου, το οποίο έχει Android 10. Να δούμε εάν τουλάχιστον παίζει από YouTube. Δεν αργήσα. Έχει συνδεθεί ήδη. Οπότε θα πάω μία... Πάμε να βρούμε λίγο YouTube. Έχω εδώ πέρα τίποτα. Έχω ανοίξει. Μπα. Κλείσε εδώ. Ναι. Κλείνω, ανοίγω. Άρα δουλεύει μια χαρά. No copyright music. Και παίζει από το ηχειάκι, το οποίο δεν είναι κακό θα έλεγα, είναι αναμενόμενο για την αξία. Ωραία. Και έλεγα ότι το ηχειάκι είναι αναμενόμενο για την αξία της συσκευής. Μια χαρά παίζει, για να ακούσεις έτσι λίγο μουσικούλα, για να δούμε και έτσι. Και επόμενο track, από εδώ. Και επόμενο. Παύση. Ναι. Και νομίζω ότι έτσι θα τη χρησιμοποιήσατε κιόλας.
Ναι. Οπότε είδαμε τα υπέρ και τα κατά. Άρα για να είναι πλήρως λειτουργικό θα χρειαστούμε Android 8 ή και 9 ίσως. Με Android 10 δεν δουλεύει καλά η εφαρμογή. Προτιμήστε με το χειριστήριο, νομίζω το είδατε. Και νομίζω πως για τα χρήματά της μια χαρά είναι. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα, αυτό ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε η δουλειά μου, μπορείτε να κάνετε ένα like, βοηθάει. Εάν δεν σας άρεσε, κάντε αυτό που κάνει ο Κέσαρας, κάνε ένα απόλυτο θέμα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γεια χαρά, παιδιά!